Τώρα παίρνουμε στη ζωή μηχανή σιγά για να δούμε πώς κάθουν οι επιχειρήσεις για τα θέματα των κατασκευών. Ο Ηλίας Κατσούλης είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΗ την Ελλάς από τον Ιούνιο του 2012. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος μετοχιακού στα συστήματα κλιματισμού του MIT. Όπως επίσης και το έχει μάστερ το στην διοίκηση επιχείρησης, έτσι, στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Λοιπόν, κύριε Κατσούλη, έχετε το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και εγώ με τη σειρά μου. Να πω ότι λοιπόν ένα παράπονο που με αφήσατε λίγο προς το τέλος και επί ουσίας εκεί θα έχουν καλύψει όλα τα θέματα. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Να πω απλά ότι αν χωριστούμε σήμερα σε αισιόδοξους και απεσιόδοξους, εγώ θα έβαζα τον εαυτό μου στους αισιόδοξους. Καταρχήν, και τώρα σας μιλάω πέρα από το λόγο που περιγράφει, το οποίο σταθεριστέθηκε η ουσία. Για ποιο λόγο, γιατί καταρχήν είμαστε εδώ. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εντάξει, μοιάζει σαν να κάνουμε ένα ιατρικό συμβούλιο, αν θέλετε, αλλά από έναν ετοιμοθάνατο ασθενή. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για θεραπεία. Νομίζω ότι απαιτούνται άμεσα δύο πράγματα. Πρώτον, ένα σοκ για να ξυπνήσεις τον ασθενή από το κόμμα. Και σε δεύτερο χρόνο, μια στοχευμένη θεραπεία. Εντάξει, αν δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το σοκ, επί της ουσίας χρειαζόμαστε ρευστότητα και χρειαζόμαστε θες. Θα πρέπει καταρχήν, όταν λέω ρευστότητα, το ίδιο το κράτος να, αν θέλετε, πρώτα συνδράμει σε αυτό, πώς, υπάρχουν τρόποι. Καταρχήν θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα και τις πρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες, τις τεχνικές εταιρείες. Εντάξει, νομίζω ήδη αναφέρθηκε από τους συναδέλφους εδώ. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και επιτέλους θα πρέπει να πάψουμε να, αν θέλετε, αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένα τα ΕΣΠΑ και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μοιάζει σαν να μην τα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Και βεβαίως συζητήθηκε επίσης αρκετά το θέμα της φοροαπαλλαγής. Δηλαδή, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, ούτως ώστε τελικά το αδιάθετο κτηριακό απόθεμα, μια τονωμένη ζήτηση, να διατεθεί κάποια στιγμή. Αλλιώς, πώς θα δούμε στη τροχιά ανάπτυξης, πώς θα φτιάξουμε νέα κτίρια. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά ανάπτυξης, θα πρέπει να δούμε και την ποιότητα, να δούμε δηλαδή αυτή από τη μηχανή και προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Νομίζω ότι στην Ελλάδα με το σύστημα που έχουμε, τον μειωτικό διαγωνισμό, στο τέλος κάνουμε εκπτώσεις, αλλά όχι μόνο στην τιμή, κάνουμε εκπτώσεις στις προδιαγραφές. Επί της ουσίας λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις προδιαγραφές, να δούμε ότι κόστος δεν σημαίνει μονάχα κόστος κτίσης, σημαίνει κόστος συντήρησης, σημαίνει κόστος ενέργειας, σημαίνει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πρέπει να το δούμε δηλαδή στην έννοια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου, ή όπως λένε οι ξένοι, life cycle cost. Και κάνοντας αναφορά στο life cycle cost, θα ήθελα να υπογραμμίσω την έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας. Να πω βεβαίως ότι ναι, εφαρμόζεται στη χώρα μας και είναι καλό που εφαρμόζεται η οδηγία περί energy performance of buildings, της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Έστω και με καθυστέρηση, έστω και με προβλήματα, είναι θετικό βήμα. Από εκεί πέρα, βέβαια, εμείς εφαρμόζουμε τώρα αυτή την νομοθεσία, την ώρα που η νομοθεσία τίνει προς αναθεώρηση. Και ίσως γνωρίζετε ήδη ότι από το 2019 πηγαίνουμε σε αυτό που ονομάζουμε Nearly Zero Energy Buildings, δηλαδή σε κτίρια τα οποία θα πρέπει να έχουν πρακτικά μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο. Αυτό για τα δημόσια και από το 2021 και για τα ιδιωτικά. Επομένως, λοιπόν, ήδη οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και έχουν πλάνο του πώς θα πάνε εκεί. Στην Ελλάδα ούτε καν το συζητάμε ακόμα. Να σας πω ότι εμείς σαν κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού θέρμανσης μας απασχολεί ιδιαίτερα για ποιο λόγο βεβαίως, γιατί γνωρίζετε ότι ίσως το περίπου 10% της ενέργειας που δαπανά στα κτίρια προέρχεται από κλιματισμό, από θέρμανση, από ζεστά νερά χρήσης, από τέτοιου είδους λειτουργίες. Επομένως, λοιπόν, μας απασχολεί ιδιαίτερα, προετοιμαζόμαστε, αν θέλετε, προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη κάνουμε στην Ευρώπη πιλωτικές εφαρμογές
Ή λοιπόν να τους πω σήμερα που μιλάμε ότι έχουμε πετύχει το New Zero Energy Building με πραγματικές μετρήσεις σε υφιστάμενο κτίριο, πραγματικό κτίριο. Πιστεύω λοιπόν ότι αν το δω, δηλαδή όπως νομίζω το είπε ο κ. Σαμαράς, όταν έχουμε λοιπόν μια καταστροφή πρέπει να δούμε την ευκαιρία. Νομίζω ότι η έννοια της ενεργειακής αποδοτικότητας πρέπει να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον και πιστεύω ότι αυτή είναι η ευκαιρία που θα πρέπει να μην πάει χαμένη. Σας ευχαριστώ πολύ.